συζητήσουμε όλα αυτά όμως με τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Φεύγα, που έχουμε την τιμή να τον φιλοξενούμε μέσω Skype στο Δελτίο. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Φεύγα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλησπέρα και σε εσάς. Μόνο που η ακρίβεια πλέον, κύριε Φεύγα, θερίζει κυριολεκτικά. Η ευθύνη είναι σίγουρα και γενική, λιγότερο ειδική, τουλάχιστον έτσι όπως παρακολουθήσαμε και στην χθεσινή διαδικασία στη Βουλή να αναλύεται και από τον Πρωθυπουργό και από τα στελέχη της κυβέρνησης. Ωστόσο, τα μηνύματα που εκπέμπει η κοινωνία είναι ότι οι αντοχές της συνεχώς λιγοστεύουν. Πράγματι, κύριε Στεριόπουλε, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλήρη εικόνα και πλήρη αντίληψη για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και το πόσο πιέζεται αυτή τη στιγμή το εισόδημα της ελληνικής κοινωνίας εξαιτίας της εξωγενούς ενεργειακής κρίσης. Μια ενεργειακή κρίση που άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα στο τέλος του καλοκαιριού και θα πρέπει να πούμε ότι αρχές Σεπτεμβρίου από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει τα πρώτα μέτρα στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και κορυφαίνεται στις μέρες μας λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και πριν την ρωσική εισβολή. Βέβαια είχαμε φτάσει στην επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, στην επιδότηση του φυσικού αερίου, στην διεύρυνση των δικαιούχων του πετρελαίου θέρμανσης και το επίδομα που είχε δοθεί τα να μην μείνουμε στις διαπιστώσεις, γιατί τα ξέρει αυτά ο κόσμος, κύριε Φεύγα. Να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις οι οποίες ξεκινάνε με ένα μεγάλο γιατί. Γιατί τώρα τόση ακρίβεια, και εννοώ το τώρα, δεν μιλάω για το πολεμικό τώρα, εννοώ το τώρα γενικά από τα τέλη του καλοκαιριού. Τι έγινε? Προσέξτε, υπήρχαν δύο ζητήματα που οδήγησαν στα αρχή των τιμών. Υπήρχε πρώτον η ενεργειακή κρίση, λοιπόν, η ενεργειακή κρίση που ήταν διεθνής, δεν οφειλόταν στην Ελλάδα. Τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζαμε εδώ πέρα τα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη του κόσμου που οδήγησαν να τιμήσει. Και βέβαια υπήρχε και ένα πρόβλημα στις διεθνείς μεταφορές λόγω του COVID και της αυξημένης ζήτησης που υπήρχε στη μετά-COVID κατά κάποιο τρόπο εποχή, όταν άνοιξαν πλήρως οι αγορές. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα που μιλάμε είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση όσον αφορά στο ζήτημα της ενέργειας. Λάβαμε τα τελευταία μέτρα στήριξης, αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα και απαιτεί μια διεθνής λύση. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και σήμερα έχει θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής, το έχει θέσει και στο παρελθόν και πριν από λίγες ημέρες, με συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να υπάρξει πλαφόν στο φυσικό αέριο, να υπάρξει κοινή προμήθεια φυσικού αερίου και γενικά ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει δηλαδή μια συγκροτημένη και συνολική απάντηση στο ζήτημα αυτό, γιατί είναι επίσης αλήθεια ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εξ ολοκλήρου το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές πάνω σε αυτό, ώστε να δοθεί και να δοθούν και οι πλέον αποτελεσματικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση στο μέτρο που μπορεί να βοηθήσει, στο μέτρο που δίνει δυνατότητες ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο έχουμε, έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Υπάρχουν ταμιακά διαθέσιμα. Δεν ξοδεύουμε αυτή τη στιγμή όλα τα χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε το πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση και δεν ξέρουμε το πόσο, για πόσο χρονικό διάστημα και τι έκταση θα λάβει ο πόλεμος στην Ουκρανία και από τη ρωσική εισβολή. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε θετικές εξελίξεις από εκείνο το μέτωπο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια χαραμάνα. Θα πάμε στον πόλεμο 1-1. Θα πάμε στον πόλεμο 1-1. Άρα συνεπώς, προηγούνται άλλα όμως τα οποία είναι πιο σημαντικά. Είναι πιο σημαντικά και ζωτικά για τη τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Χθες το βράδυ στο Δελτίο, στη θέση σας, ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, ο κύριος Λόλος. Ο οποίος περιέγραψε την εικόνα στις βιομηχανίες της περιοχής. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω
έτσι, βαριές εκφράσεις. Όταν λέει όμως ότι έχει τριπλασιαστεί το κόστος της μεταποίησης, τουλάχιστον στη δική τους ευθύνη, αντιλαμβάνεστε και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται ότι το κόστος αυτό αναγκαστικά μετακυλίεται στον πολίτη καταναλωτή. Εκεί τι απαντάμε στον κόσμο? Αυτή είναι, κύριε Στεριόπουλε, η αλήθεια. Η απάντηση η οποία δίνεται εκεί πέρα, ήδη έχει ξεκινήσει η ανάληψη πρωτοβουλειών και από το Υπουργείο Ανάπτυξης με ελέγχους. Έχουμε δει να πέφτουν τα πρότυπα πρόστιμα και σε ένα πολύ μεγάλο αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Οι έλεγχοι αυτοί θα ενταθούν. Υπάρχει καταρχήν η γνωστή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Γεωργιάδη, να υπάρχει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, λοιπόν, όσον αφορά την αποφυγή φαινομένων εσχροκέρδειας. Θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, δεν θα είναι εύκολη κατάσταση, λοιπόν, αυτή η οποία θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και επιμένουμε ως ελληνική κυβέρνηση, και νομίζω ότι στο τέλος θα το πετύχουμε, γιατί είναι μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ληφθούν αποφάσεις σε συνολικό επίπεδο για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών και να μην έχουμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και στη μεταποίηση, γιατί και η μεταποίηση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια και σε ένα άλλο μεγάλο βαθμό από την προμήθεια πρώτων υλών, καθώς οι χώρες όπου εξάγεται ο πόλεμος, η Ουκρανία συγκεκριμένα, είναι βασικός προμηθευτής πρώτων υλών για τη βιομηχανία των τροφίμων, για τα δημητριακά. Άρα, συνεπώς, εδώ πέρα χρειάζονται συνολικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η θα πάμε και σε αυτά, είπαμε. Θα πάμε και στον πόλεμο. Επειδή έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε ώρα να τα συζητήσουμε αυτά. Θέλω να σας κάνω μια ακόμη ερώτηση. Ναι, αλλά ο πόλεμος, κύριε Στεριόπουλε, συνδέεται άμεσα. Βεβαίως. Με την άφηση των τιμών, την οποία παρακολουθούμε το τελευταίο χρόνο. Βεβαίως και συνδέεται. Φυσικά και συνδέεται άμεσα. Τη ζωή των καταναλωτών. Όμως υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε εμείς, γιατί τον πόλεμο δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Δεν είναι στο χέρι μας, δηλαδή, αύριο το πρωί να ακούσει ακόμα και τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, των G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σύνοδος Κορυφής είναι σε εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός μας συμμετέχει, θα συνεχιστεί και αύριο. Θα έχουμε νεότερα συνεχώς. Πάμε όμως σε αυτά τα οποία αφορούν μόνο εμάς. Είπε χθες ξανά, και το λέω για να μην θεωρηθεί ότι το χρησιμοποιώ εγώ στην ερώτηση αυτή, κύριε Φεύγα, γιατί ξέρω ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος με καθαρές απαντήσεις. Είπε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών εδώ, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, και το εξήγησε όταν τον ρώτησα, λόγω της μονοπωλιακής σχεδόν κατάστασης που επικρατεί στο χώρο της ενέργειας, είναι πάντοτε πολύ υψηλά στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Δηλαδή, στη λίστα ολόκληρης της Ευρώπης μπορούμε να δούμε την Ελλάδα να φιγουράρει συνεχώς στις τρεις πρώτες θέσεις, την ίδια στιγμή που έχει διαφορετικό χαμηλότερο μισθό η Ελλάδα από τη Γερμανία και να έχουν την ίδια τιμή. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς λίγο καλύτερα εσωτερικά. Μπορούμε, λέτε εσείς, ή έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια? Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ πέρα, και νομίζω ότι ο κύριος Λόρος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, ότι το ενεργειακό κόστος δεν προέκυψε οι τεράστιες αυξήσεις για τις οποίες μιλάμε από το καλοκαίρι και έπειτα μέχρι πριν τη ρωσική εισβολή και από τη ρωσική εισβολή και μετά τον τελευταίο μήνα, ότι δεν προέκυψαν από πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι ένα διεθνές φαινόμενο που επηρεάζει τις βιομηχανίες, αν θέλετε, όλου του δυτικού κόσμου. Δεν είναι ζήτημα προβλήματος στη δομική αγορά της ελληνικής ενέργειας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι διεθνές, λοιπόν, και αποτελεί πρόβλημα για όλη τη βιομηχανία, λοιπόν, τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη. Άρα, συνεπώς, δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή το ζήτημα της ελληνικής αγοράς ενέργειας με την αύξηση
της ενέργειας και για τη βιομηχανία. Δεν είπε ότι έχει σχέση, είπε ότι παραδοσιακά έτσι, λόγω λοιπόν, λίγων εμπλεκόμενων είμαστε ακριβοί. Αυτό είπε παραδοσιακά και μίλησε για τη δεκαετία και βάλε. Πάμε τώρα σε αυτά που ανέλησε ο Πρωθυπουργός. Στα φαινόμενα εσχροκέρδειας, τα οποία ξεκάθαρα είπατε και εσείς ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει πάρει μέτρα. Ωστόσο, δεν μιλάμε μόνο για το λιανεμπόριο, μιλάμε για τις επαυξημένες τιμές των κερδών στις μεγάλες εταιρείες. Είπε ο Πρωθυπουργός, το έχει αναθέσει στη ΡΑΕ, να κάνει την έρευνά της, να εντοπίσει πού είναι αυτά και όταν θα εντοπιστούν τα μεγέθη, θα δούμε πώς θα ανταποκριθούμε ως κυβέρνηση. Είναι συγκεκριμένη η πρόταση την οποία κάνει και η κατεύθυνση. Και ξεκάθαρη. Το 90% των κερδών που οφείλονται έτσι, σε υπερκέρδη και που υπάρχουν σε αυτή την περίοδο θα αποδοθούν για την ενίσχυση των Ελλήνων καταναλωτών. Σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκεί πέρα μένει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της ΡΑΕ, της διεθνιστικής. Απλά υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή, μέχρι να εντοπίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα, μπορεί να έχουν περάσει 2-3-4 μήνες ακόμη. Υπολογίζουν 2-3-4 μήνες, γιατί θα είναι συντομότερο. Μακάρι να είναι συντομότερα. Αλλά, ωστόσο, το πρόβλημα η ελληνική όμως, οικογένεια το έχει τώρα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί αυτή τη στιγμή και μέχρι το τέλος του δελτίου ειδήσεων η ΡΑΕ να στείλει τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις πατάνε το κουμπί και κάνουν αυξήσεις καθημερινά. Γιατί η τιμή στο βενζινάδικο ανεβαίνει κάθε μέρα. Αυτοί έχουν καλύτερο κουμπί από το δικό μας. Λοιπόν, γι' αυτό στην περίπτωση αυτή εδώ πέρα, κύριε Στεριόπουλου, θα πρέπει και η αγορά από την άλλη πλευρά. Μια αγορά η οποία θα πρέπει να πω και μέσα από το δελτίο σας έχει στηριχθεί από αυτή την κυβέρνηση όσο ποτέ άλλοτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση έδρασε με απόλυτη υπευθυνότητα στα 2 χρόνια της πανδημίας και στήριξε την παραγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι η ίδια αυτή η αγορά θα πρέπει να λειτουργήσει με την ίδια υπευθυνότητα στις κρίσιμες στιγμές απέναντι και στους Έλληνες καταναλωτές. Σωστά. Σωστά. Για παράδειγμα, έτσι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, όταν βλέπουμε να υπάρχει αύξηση στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς, την αύξηση αυτή τη βλέπουμε και την επόμενη μέρα στα βενζινάδικα. Πάμε τώρα στην επόμενη. Αλλά όταν μειώνεται. Στην επόμενη κατηγορία, γιατί μετά το πετρέλαιο έρχεται και η επισιτιστική κρίση. Άφησε να νοηθεί σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση προς τους πολιτικούς συντάκτες ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εκεί σιγά σιγά. Και αυτό έχει σχέση με τον πόλεμο. Είναι άμεση επίπτωση του πολέμου όλα αυτά που θα συμβούν με τις εισαγωγές σιτηρών και όχι μόνο. Το ψωμί, τα υπόλοιπα, τα ακούσατε και τα γνωρίζετε κι εσείς. Τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης τώρα με αυτά τα δεδομένα? Ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να λειτουργήσει όχι κάτω από συνθήκες πανικού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει επάρκεια. Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστημα από τώρα, αλλά αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε να συσσωρεύουμε τρόφιμα στο σπίτι μας, λες και δεν θα υπάρξει η επόμενη μέρα. Η ελληνική αγορά μπορεί να μας προμηθεύσει. Βέβαια, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ήδη έχουν αρχίσει από μόνο τα σούπερ μάρκετ και βάζουν περιορισμούς όσον αφορά στην αγορά του ηλιέλαιο και σωστά το κάνουν αυτό και σωστά και το Υπουργείο έδρασε ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και να δηλώνονται με απόλυτη ακρίβεια και πού ακριβώς είναι αποθηκευμένα τα τρόφιμα, κυρίως τα δημητριακά, λοιπόν, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα εσπροκέρδειας ή άλλου είδους φαινόμενα, αν τυχόν παρατηρηθούν ελλείψεις στο μέλλον. Είναι μια προληπτική δράση αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και πολύ έξυπνη, ώστε να μην δούμε άλλο φαινόμενα σε 2 ή 3 μήνες, αν συνεχιστεί ο πόλεμος.
Σε κάθε περίπτωση εδώ πέρα θα πρόκειται για ένα ουσιαστικά παγκόσμιο ζήτημα. Γι' αυτό και θα επανέλθω πάλι και επανερχόμαστε πάλι ως ελληνική κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος, ότι για όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και θα υπάρξει αυτή η κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, γιατί θα δημιουργηθεί, κύριε Στεριόπουλη, ανάγκη εκ των πραγμάτων. Έτσι, γιατί για όλα όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή στο δελτίο ειδήσεων του 1TV, συζητάνε και στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων αυτή την Ευρώπη και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς τα ίδια πράγματα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο τέλος θα αναλυθούν πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, ώστε να μην διαταραχθεί και η αλυσίδα εφοδιασμού, που είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα. Λοιπόν, άρα και κυρίως, και εγώ θα σταθώ με ιδιαίτερη έμφαση, κυρίως όσον αφορά στα ζητήματα της ενέργειας, γιατί αν δεν ληφθούν μέτρα θα υπάρχουν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, όχι μόνο για τη χώρα μας, έτσι, για όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Και γιατί και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας συνεχώς, οπότε έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και μας το επισημαίνουν και οι τηλεθεατές. Κύριε Στεριόπουλε, νομίζω ότι αυτές τις ώρες όπου βλέπουμε όλη αυτή τη διεθνή κρίση, είτε την ενεργειακή, είτε την οικονομική, είναι πολεμική κρίση, θα πρέπει να μιλάμε στους πολίτες με τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή να πούμε και να υποσχεθούμε στον κόσμο πράγματα που όμως δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε στο μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι και υπεύθυνα ενημερωμένοι οι τηλεθεατές μας, να γνωρίζουν ποια είναι η πλήρη κατάσταση αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ρίχνει όλα τα χρήματα όπως την καλή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή ως επιδόματα ή ενισχύσεις. Γιατί ξέρουμε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει παραπάνω από 2, 3 ή 4 μήνες, οπότε θα πρέπει να έχουμε παράλληλα με την επάρκεια τροφίμων, θα πρέπει να έχουμε και επάρκεια διαθεσιμών χρημάτων, ώστε να παρέμβουμε εφόσον χρειαστεί και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο, κύριε Φεύγα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.